Στο γήπεδο, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ακριβώς. Ναι, ναι, γιατί όλοι ενημερώνονται ότι έφτασε ο αντίπαλος. Ελπίζω να μην έχουμε άσχημα πράγματα. Πέρσι ήταν αρκετά επεισοδιακή που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν πετάξει κάτι δυναμικά και για τη διάρκεια. Θα δούμε σε λίγο και τον Νίκο Καβαλά. Για την ώρα... Νίκο! Νίκο! Καλησπέρα, εξαρτάται από του Ολυμπιακού. Ναι. Η αποστολή των Ερυθρόλευκων φτάνει με καθυστέρηση εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα εξηγήσουμε το γιατί. Στις εγκαταστάσεις του Ρέντι βρέθηκαν περισσότεροι από 1000 φίλοι των Ερυθρόλευκων για να αποθεώσουν τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον Ενέστο Βαλβέρδε. Για να βγει το πούλμα από τις εγκαταστάσεις του Ρέντι μέχρι το ποτάμι χρειάστηκε περίπου ένα δεκάλεπτο. Εν συνεχεία, κοντά στα Ασεπόλια, μπλόκαρε το πούλμα του Ολυμπιακού, καθώς είχε γίνει ένα τροχαίο με αποτέλεσμα να είναι ακινητοποιημένο για περίπου ένα τέταρτο. Υπήρχαν αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού που συνόδευαν το πούλμαν έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνέχεια η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν να είναι κοντά στο πούλμαν του Ολυμπιακού, το οποίο μπήκε στην Αττική Οδό και όπως είδατε τώρα έφτασε η αποστολή των Ερυθρόλευκων. 18 ποδοσφαιριστές έχει φέρει μαζί του Ερνέστο Βαλβέρδε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είναι εκτός ο Μάρκο Πάντελης με μία προπόνηση. Ο Ερνέστο Βαλβέρδε έκρινε ότι ήταν έτοιμος ο Σέρβος για να τον έχει μαζί του στην αποστολή. Προτίμησε τον Κώστα Μήτρογλου και αφήσει εκτός επίσης τον Νέμεθ, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Γκαλίτσιο, τον Ποτουρίδη και τους δύο νεαρούς θεματοφύλακες, τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Μέγερη. Σε ό,τι αφορά στα πλάνα της